Σε εξέλιξη είναι το φαινόμενο, παρόλο ότι η ένταση του είναι μειωμένη και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Βεβαίως εμείς είμαστε έτοιμοι για τα χειρότερα. Καλό είναι αυτό που εξελίχθηκε έτσι η υπόθεση και το νερό τελικά ήταν ποτιστικό, το οποίο το χρειάζεται η περιοχή. Εμείς όταν πήραμε την εντολή από το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας από την Αθήνα για να βρεθούμε όλοι σε επιφυλακή, λειτουργούμε το ενιαίο συντονιστικό κέντρο πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, το οποίο όλο αυτό το διάστημα είναι σε συνεννόηση, σε επικοινωνία με όλους τους φορείς. Συμμετέχουν άλλωστε όλοι, και οι Δήμοι και το Λιμεναρχείο και η αστυνομία και οι πυροσβεστικοί, όλοι, πρώτα απ' όλα οι πυροσβεστικοί, οι εθελοντικές οργανώσεις, και έτσι με αυτή την καλή συνεργασία μπορεί να έχουμε καλό αποτέλεσμα. Σε όλο αυτό το σκηνικό καθοριστικό ρόλο παίζει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας, όπου με στοχευμένες παρεμβάσεις, ιδιαίτερα στα πυρόπληκτα, κάναμε πολύ καλή δουλειά και είχαμε ένα καλό αποτέλεσμα. Σήμερα μιλώντας με την πρόεδρο του Καρνασίου, το οποίο είναι το χωριό που κάηκε και έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, η τεχνική υπηρεσία με οδηγίες του κυρίου Γιαννακέα έφτιαξε μικρές λεκάνες ηρεμίας πριν το νερό φτάσει στο χωριό, πριν περάσει το δρόμο τον κεντρικό και που κάτω ήταν το χωριό. Αυτές οι λεκάνες λειτουργήσαν. Ιδιαίτερα μου είπε σήμερα η πρόεδρος ότι η μία από αυτή έχει γεμίσει από φερτά υλικά και την ενημέρωσα ότι με το μηχάνημα που έχουμε εκεί θα τα απομακρύνουμε αυτά τα μπάζα, ώστε να είναι ικανή αυτή η λεκάνη πάλι να ξαναλειτουργήσει αν στο μέλλον υπάρξει καινούρια βροχόπτωση. Γενικότερα θέλω να πω ότι οι παρεμβάσεις μας που συνεχίζονται και στα καμένα και στην ευρύτερη περιοχή της Άνω Μεσσηνίας που επηρεάζεται από τα καμένα, μιλάμε για τα Παιδινά και είναι αρκετά τα χωριά και αρκετά τα ρέματα τα οποία έχουν πάρα πολλά χρόνια να καθαριστούν. Ήδη αυτή τη στιγμή καθαρίζουμε το μεγάλο ποτάμι που ξεκινάει από την Αγία Θεοδώρα και κατεβαίνει μέχρι την Μαγούλα, είναι ο Χάραδρος, που είναι καμένος δεξιά και αριστερά στις πλαγιές και ο οποίος έχει να καθαριστεί σε κάποια σημεία πάρα πολλά χρόνια, έχει δέντρα μέσα στην κήτη του και δουλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει δηλαδή πολλή δουλειά ακόμη που θα έρθει, γίνεται συντονισμένα, ιεραρχικά, αυτά που βάζει κατά προτεραιότητα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σχετικά με τις ζημιές έχω να πω ότι είναι ελάχιστες. Υπήρξαν κάποιες μικρές πλημμύρες, χτήματα ή σε κάποιο δρόμο εκεί προς το μετά το ριζόμυλο προς την Πύλο, ένας αγωγός ομβρίων υδάτων που μάλιστα ο Δήμος έχει σχεδιάσει να κάνει έργο εκεί και πρέπει να το κάνει σύντομα, έφερε φερτά υλικά και βγήκανε και στον δρόμο και με ευθύνη και του Δήμου πήγαν άμεσα το μηχάνημα και καθάρισε τα συγκεκριμένα υλικά. Γενικότερα θέλω να πω ότι έχει μείνει πίσω ο καθαρισμός του Παμίσου, του Άρη, της Λιγδούς και των παραποτάμιμων, όλων των παραπόταμων των ποταμιών αυτών και που είναι στην εργολαβία 1,2 εκατομμύρια ευρώ, η οποία έχει δημοπρατηθεί. Υπάρχει όμως μία καθυστέρηση από ένσταση ενδιαφερθέντος αναδόχου να πάρει το έργο, έχει ένομο συμφέρον, εξετάζεται από τα αρμόδια όργανα και πολύ σύντομα πιστεύω θα καταλήξουμε στον ανάδοχο για να κάνουμε αυτά τα έργα. Πάντως κύριε Περιφερειάρχε, επειδή υπάρχουν τα χρήματα, να προλάβουμε και την κακοκαιρία, γιατί τώρα ξεκινάει το δύσκολο. Αυτή η εργολαβία είχε ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίς και δυστυχώς είχε γραφειοκρατικά προβλήματα πολλά,
ενστάσεις και λοιπά, και που δημοπρατήθηκε για δεύτερη φορά και που ουσιαστικά έχουμε αυτή την καθυστέρηση. Αλλιώς θα είχαμε παρέμβει από την άνοιξη που μας πέρασε.